Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε Νέας Σμύρνης Γιώργο Κουτελάκη, κύριε Παύλο Χριστίδη, βουλευτή ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νότιου Τομέα, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες, φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε εδώ στο αμφιθέατρο του Σχολικού Συγκροτήματος Νικομηδίας και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην απόψινή τελετή ορκομοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας για τα έτη 2024-2028. Καλούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη και τον Ιερό Κλήρο, τον κύριο Δήμαρχο, τις κυρίες και κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους να προσέλθουν προκειμένου να ξεκινήσει η τελετή. Δρόσισε τας ψυχάς ημών.
δόξασθεθα υπέρ των ενσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σημεών. Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσέβους ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας ετο κράτη ημών και εν τη πόλη ταύτη και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου στρατού, και υπέρ του Κύριου το Θεόν ημών, επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, του Δημάρχου και πάντων των μελών, του Δημοτικού Συμβουλίου και υπέρ του ευωδοθήνε αυτούς, εν της υπέρ του ευσεβούς λαού έργης αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πάτρι και του Υιόν και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε και Δέσποτα τη ζωή ημών, ο τόσο κράτη συνέχων την πτήση, και τη η προνοία διοικεί στον κόσμο, ότι η αρήτω σοφία κυβερνών τα σύμπαντα και ποιήσα παν γένος ανθρώπων κατοικεί επί πάντο πρόσωπο τη γη, ω αρχή επιδημήσα και σκηνώσε εν ημίν, αυτό πανάγαθε επάγουσον ημών δεωμένων σου εν τη ώρα ταύτη και έπειδε επί του δούρου σου τούτου, ούσε κάλεσα ψήφο του λαού σου εις την διακονία ταύτην, ότι παρά σου δέδοται πάσα εξουσία επί γης. Ανάδειξον αυτούς αξίους της δωρηθήσεις αυτής μεγάλης τιμής και ικάνωσον αυτούς εν δυνάμει και συνέστη πολιτεύεστε εις θεραπείαν των αναγκών του φιλοχρήστου λαού σου. Τήρησον αυτούς απειράστους κακών και ανεπιλήπτους εν τη Χριστή διοικήσει των κοινών και κατάστησον αυτούς τιμίους εργάτας του αγαθού, επιτελούντας ευόρχως τα εαυτόν καθήκοντα εις προαγωγήν έργων πολιτισμού και προόδου και επαγαθό του λαού σου και της πόλεως ημών. Ο γάρ λαός σου και η Εκκλησία σου οικετεύους είσαι των μόνων παντοδύναμων Κύριων εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και άει και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησο. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Φωτεινής, των Αγίων εν δόξου Πατέρων ημών, Βουκώλου Πολυκάρπου και Χρυσοστόμου, Επισκόπων Σμύρνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Πατρός ημών, Ιγνατίου του Θεοφόρου, που και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευχόμαστε, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αγαπητά μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου, σε όλους σας λέγω από τα βάθη της καρδιάς μας,
ευχόμαστε να έχετε υγεία, δύναμη, πλούσιο τον φωτισμό του Θεού, έτσι ώστε να ασκήσετε τα καθήκοντά σας, τα οποία βέβαια από 1η Ιανουαρίου αναλαμβάνετε, αλλά από σήμερα ορκιζόμενοι πλέον επισήμως έχετε αναλάβει, έτσι ώστε η διακονία σας, περί διακονίας του λαού αναφερθήκαμε νωρίτερα, να είναι εύορκη και να είναι καρποφόρος. Για το καλό της πόλεως μας, της νέας μνήμης μας που όλοι αγαπούμε και ακόμα για το καλό των συνδημοτών μας. Μια εργασία που πρέπει να γίνει με αγάπη, με ομόνοια και με δημιουργική πνοή ανάμεσα σε εσάς, αλλά και σε όλους τους άλλους παράγοντες της πόλεως μας και συμπεριλαμβάνω, επιτρέψτε μου, και την ταπεινότητά μου και την Μητρόπολη και τον λοιπό κλήρο της πόλεως σε μια αγαστή συνεργασία πάντοτε για το καλό και την πρόοδο και κάτω από την ευλογία του Θεού. Στην πατρίδα. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Διευχώ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευθόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Thank you.
Θα παρακαλούσα να ανέβουν στο βήμα οι συνάδελφοι που θα ορκιστούν με πολιτικό όρκο. Άλφοι οι οποίοι θα δώσουν πολιτικό όρκο. Παρακαλώ, επαναλαμβάνετε μετά από μένα. Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου. Ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα. Θα υπακούω το Σύνταγμα και τους νόμους. Και θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Μετά που πέρασε αυτό, οι συνάδελφοι που επιθυμούν να κάνουν μια περαιτέρω δήλωση του όρκου τους, είναι στη διάθεσή τους το βιντεό. Ως εκπρόσωπος της μια πόλης ανάποδα, ορκίζομαι στη τιμή και στη συνείδησή μου, αλλά και σε όλα τα άτομα που μας στήριξαν και πορευόμαστε μαζί, ότι θα αγωνιστούμε για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στη Νέα Σμύρνη, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκεύματος ή καταγωγής. Θα είμαστε ενάντια στην υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, την εμπορευματοποίηση και την εξώθηση του διαφορετικού από τη Νέα Σμύρνη, την καταστροφή των δημόσιων χώρων και του περιβάλλοντος. Δεσμευόμαστε να είμαστε μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, δίπλα στις διεκδικήσεις κατοίκων εργαζομένων νεολαίας και γυναικών και να συμμετέχουμε στους αγώνες τους. Δεσμευόμαστε να αγωνιστούμε για την ανατροπή της αντιλαϊκής και ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης και να είμαστε αταλάντευτα απέναντι στο φασισμό, την κακοποίηση, τη βία της εξουσίας. Για να σπάσουμε τη δυστοπία σε χίλια κομμάτια, για να ζήσουμε καλύτερα. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Εκ μέρους της Λαϊκής Συσπήρωσης, εύχομαι καλή χρονιά, χρόνια πολλά, καλή νέα θητεία σε όλους τους συμβούλους. Εκπροσωπώντας τον εαυτό μου και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Κιουλάνη, δηλώνουμε ότι δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε και την επόμενη περίοδο να υπηρετούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του λαού μας. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Εύχομαι στους συναδέλφους καλή θητεία. Εποφελία της πόλης αυτής εδώ. Είναι πολύ σημαντικό, η πόλη έχει πολύ ανάγκη. Καλή θητεία στον νέο Δήμαρχο. Εμείς, ως Τροφή Νέας Μήνης και εγώ ως επιβαρίστης, για δεύτερη θητεία, δεσμευόμαστε στη βάση των αρχών, των αξιών μας, όλου αυτού του αγώνα που έχουμε δώσει για αυτήν εδώ την πόλη, ανιδιοτελώς. Εύχομαι σε όλους καλή θητεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Ακολουθούν οι υπογραφές στο πρακτικό ορθογνωσίας με τη σειρά εκφώνησης. Thank you.
Της Παναγιώτης. Αγγελίδου Φαρίδη Μαρία. Σόζος Ηλίας. Μάντζιος Θεόδωρος. Ζεκούλου Μαρίνα. Κουτετέ Κατερίνη. Καστόρης Θεόδωρος. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος. Φερετίνος Δημήτριος. Thank you.
από την Αράπουλα του Γεώργιο. Καρούμπας Γεώργιος. Γαλανοπούλου Ελεονόρα. Κασίμη Ελένη. Οικονόμου Ουρανία. Αγάπα Γαβριλίδου Αυσταλία. Κούρας Νικόλαος. Μαργάτης Μιχαήλ. Thank you.
Ηλιάδωρα Λυσάβε. Τραχύλης Ανδρέας. Ζικόπουλο Γεώργιο. Κικίνης Λάζαρος. Νάνο Δήμητρα. Τσιάπης Παναγιώτης. Νασικιάν Οδυσσέας. Κούπας Ευστάθιος. Μαμά, θα έχουμε τη χειρόμενη αιτία. Σαρδιανός Νεκτάριος. Δελιγιάννη Κλεομάτρα. Μουσική
Χατζαντουγιάν Μαρκάρε Βάγγελος. Κρικρής Γεώργιος. Κορφιά της Ιωάννης. Τζουλάνης Ιωάννης. Παυλόπουλος Θεμιστοκλής. Βαμβουρέλη Μαρία. Δημόπουλος Ιωάννης. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Νέα Σμύρνης, κύριε Σιμεών, που είχα τη χαρά σήμερα να με ορκίσετε εσείς προσωπικά για τρίτη φορά από τις τέταρτες που έχω ορκιστεί ως δήμαρχος αυτής της πόλης, αλλά είχα και τη χαρά να σας υποδεχθώ ως νέο ιεράρχη της πόλης κατά την ενθρόνησή σας τον Νοέμβριο του 2002 και να σας συνοδεύσω μέχρι το Μητροπολιτικό Ναό. Έκτοτε με συνδέουν μαζί σας ισχυροί δεσμοί σεβασμού στο πρόσωπό σας και βαθιάς εκτίμησης στο ποιμαντορικό σας έργο στη Μητρόπολη μας. Αγαπητέ φίλε, βουλευτή του Νότιου Τομέα Αθήνας Παύλο Χριστίδη, λατρεμένη μου Μαρίνα Ιακωβάκη, συνοδηγώ με
μιας μακριάς διαδρομής στα δημόσια πράγματα της πόλης μας, αλλά και στενή φίλη και συνεργάτηδα. Τρεις φορές υποψήφια δήμαρχε, εμβληματική αντιδήμαρχε της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας για 16 χρόνια. Θέλω να ξέρεις ότι συναισθάνομαι και αναγνωρίζω το ότι αν στέκομαι σήμερα εδώ μπροστά στους πολίτες της Νέας Μύρνης για να τους χαιρετήσω ως νέος δήμαρχός τους, μεγάλο μέρος αυτής της διαδρομής και αυτής της κατάληξης οφείλεται και στη δική σου μοναδική και ανεκτίμητη διαχρονική στήριξη και συμβολή σου στο πρόσωπό μου, αλλά και στις προγραμματικές θέσεις και επιδιώξεις του συνδυασμού μας, είτε ως διοίκηση είτε ως αντιπολίτευση. Αγαπητοί εκπρόσωποι των συλλόγων και των φορέων της πόλης, φίλες και φίλοι συνδημότες και συνδημότησες, είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα η ανάδειξή μου με την εμπιστοσύνη σας για μια ακόμα φορά σε δήμαρχο της πόλης μας. Μιας πόλης που οι ρίζες, οι μνήμες και η διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την δυσκολότερη στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μιας πόλης γέννημα της καταστροφής, ενός βίαιου ξεριζωμού και μιας μεγάλης φωτιάς που καίει ακόμα τα σωθικά της, αλλά και μιας πόλης που ταυτόχρονα είναι η αποτύπωση της εποποιίας, της δημιουργικότητας και της προκοπής των προσφύγων που μεγαλούργησαν στη νέα τους πατρίδα και άλλαξαν την κοινωνική, οικονομική, πνευματική και πολιτιστική μοίρα του τόπου μας. Φίλοι και φίλες συνδημότες και συνδημότησες, ζητήσαμε να πάρουμε την ευθύνη της πόλης μας για να αλλάξουμε τη ρότα της. Μας την δώσατε. Αυτή την ευθύνη αναλαμβάνουμε σήμερα, εγώ και οι συνεργάτες μου, έχοντας απόλυτη επίγνωση τη σημαντικότητας της αποστολής μας και των δεσμεύσεων απέναντί σας. Παραλαμβάνουμε μια πόλη όχι καλύτερη από αυτή που παραδώσαμε. Είμαι όμως βέβαιος, είμαι και αισιόδοξος, σίγουρος θα μπορούσα να πω ότι θα παραδώσουμε στο τέλος της δικής μας διαδρομής μια πόλη καλύτερη από αυτή που παραλαμβάνουμε σήμερα. Και τολμώ να πω και μια πόλη καλύτερη από αυτή που παραδώσαμε εμείς πριν από μερικά χρόνια. Θέλω να ξέρετε όλοι ότι η ματιά μας, η ευθύνη μας, οι στόχοι μας, οι επιδιώξεις μας κοιτούν σταθερά και είναι στραμμένες προς το μέλλον της πόλης και τις επόμενες γενιές της και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι στραμμένες στις επόμενες εκλογές. Θέλουμε και πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, ώστε να είμαστε περήφανοι ξανά για την πόλη που ζούμε εμείς και τα παιδιά μας, για να μας αρέσει και πάλι αυτή η πόλη όπως μας άρεσε πιο πολύ πριν από λίγα χρόνια, μας άρεσε που μέναμε στη Νέα Σμύρνη. Θα ξανακάνουμε την πόλη μας μια από τις καλύτερες πόλεις για να ζει στο Λεκανοπέδιο. Και αυτό που χάσαμε τα τελευταία χρόνια γκριζάροντας την εικόνα της στην γνώμη μας, θα το ανακτήσουμε σύντομα. Προτεραιότητά μας το αμέσως επόμενο διάστημα η καθαρή Νέα Σμύρνη, ο περιποιημένος και φροντισμένος δημόσιος χώρος της,
η αποκατάσταση των σπασμένων πεζοδρομίων, η δημιουργία χώρων στάθμευσης, το κυκλοφοριακό. Και μαζί με αυτά και κοντά σε αυτά το ισχυρό δίκτυο δομών και δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας των ευάλωτων και αδύναμων οικογενειών και των μοναχικών συμπολιτών μας. Και παράλληλα, ένα νέο δημαρχείο, ένα νέο πολιτιστικό κέντρο, η αποπεράτωση του κλειστού γυμναστηρίου της Αρτάκης, η ανάπλαση του Άλσους και των μεγάλων μας πλατιών, οι νέες δευτεροστοιχίες και φυτεύσεις στα πεζοδρόμια, η φροντίδα των γειτονιών μας, τα ανοιχτά σχολεία μετά το τέλος των μαθημάτων, για δράσεις των νέων, οι δράσεις μας για την ανακύκλωση, οι βιοκλιματικές παρεμβάσεις μας, η εξοικονόμηση ενέργειας και οι πολιτικές για την ανθεκτικότητα της πόλης μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση. Δίπλα και παράλληλα με αυτά που προανέφερα, δεσπόζουσα θέση θα έχουν οι πολιτικές μας της υπεράσπισης των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών μας από κάθε είδους αυταρχισμού, για να μην ακουστεί ξανά στην πόλη μας το φωνάω του συμπολίτη μας στην κεντρική πλατεία της Νέας Δήμης. Θα υπηρετήσουμε τις πολιτικές της αλληλεγγύης, του σεβασμού της διαφορετικότητας σε μια πόλη με ανεκτικότητα και με συμπεριληπτική αντίληψη στην άσκηση των πολιτικών της. Σε αυτή την πορεία πιστεύω ότι θα πορευθούμε όλοι και όλες μαζί οι δυνάμεις του Δημοτικού Συμβουλίου και παρά τις υπαρκτές είναι αλήθεια διαφορετικές προσεγγίσεις μας, θα επιδιώξουμε με διάλογο και με διαβούλευση, έστω με ευρείες συνενέσεις, όταν δεν είναι εφικτή ομοφωνία, να πάμε την πόλη μας ένα βήμα πιο μπροστά. Σε αυτή τη μάχη για το αύριο της πόλης υπολογίζουμε πολύ, μα πάρα πολύ, στη συμβολή και τη συμπαράσταση των εργαζομένων στο Δήμο της Νέας Σμύρνης. Δηλώνοντας πρώτα από τη μεριά μας ότι θα είμαστε δίπλα τους με δικαιοσύνη και κατανόηση στα θέματα που τους απασχολούν, αλλά και με απαιτήσεις στην υλοποίηση των κατευθύνσεών μας. Οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στο Δήμο είναι πολύτιμοι βοηθοί, σύμβουλοι και συνεργάτες και θα φροντίσουμε το υπάλληλος του Δήμου Νέας Σμύρνης να αποτελεί μετά από λίγο διάστημα τίτλο τιμής και όχι αμφισβήτησης για τους συμπολίτες μας. Συνδημότες και συνδημότησες, έχουμε πλήρη πολιτική συνείδηση ότι η μεγάλη πλειοψηφία εδρών που διαθέτουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μας την έδωσαν μόνο οι πολίτες, αλλά και ένας άδικος εκλογικός νόμος. Δεν θα την αξιοποιήσουμε σε βάρος του διαλόγου και σε βάρος της αναζήτησης συνθέσεων, αλλά μόνο ως ανάγκη αποφυγής παραλυτικών και διαλυτικών διαδικασιών αναποτελεσματικότητας. Και θέλω να ξέρετε όλοι σας, όλοι οι πολίτες της Νέας Σμύρνης από την πρώτη στιγμή, ότι ο Δήμος μας δεν θα είναι πολιτικό και κομματικό κάστρο και μετερίζηκαν ενός κόμματος, αλλά μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά για όλους τους πολίτες της Νέας Σμύρνης.
Ταυτόχρονα όμως θα είναι και ο Δήμος, που με αυτοδιοικητικούς όρους και προεκτάσεις θα έχει πρόσημο στις πολιτικές του. Θα συνεργαστούμε με τις εκάστοτε κυβερνήσεις και με τις εκάστοτε περιφερειακές αρχές για την προαγωγή των συμφερόντων των πολιτών και της πόλης. Αλλά και θα διεκδικούμε και θα συγκρόμαστε εάν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί για να υπερασπιστούμε την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης και τα συμφέροντα της πόλης και των συμπολιτών μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας απευθύνω ένα μήνυμα ενότητας και συνεργασίας τόσο μεταξύ των συναδέλφων μου στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και μεταξύ των συμπολιτών μου και σας υπόσχομαι να εργαστώ σκληρά για το στόχο αυτό, αλλάζοντας το κουραστικό τοπίο των άγωνων πολλές φορές αντιπαραθέσεων σκοπιμοτήτων και όχι ουσιαστικών διαφωνιών που έχει κουράσει τους πολίτες, που απαξιώνει και διώχνει τον κόσμο από την πολιτική και κατ' επέκταση από τη συμμετοχή τους στις εκλογές. Θα έχουμε αποτύχει ικτρά, ό,τι κι αν κάνουμε, όσο καλά κι αν το κάνουμε, εάν δεν μπορέσουμε να πείσουμε με τη δράση μας και με τη λειτουργία μας, ειδικά τα νέα παιδιά της πόλης μας, ότι αξίζει να ψηφίζουν και αξίζει να εκφράζονται με την ψήφο τους, ώστε στις επόμενες εκλογές να μεγαλώσουμε κατά πολύ τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία. Θα ήμασταν ευτυχείς αν σε αυτή τη μάχη σας είχαμε όλους συνεργάτες, όχι ως χειροκροτητές, αλλά ως κριτικά σκεπτόμενους συμπολίτες μας, έστω και αν η κριτική σας πολλές φορές στρέφεται και εναντίον μας, γιατί όχι, αρκεί να είναι δίκαιη και όχι προκατηλημένη. Με αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ κι εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου στο Δημοτικό Συμβούλιο για την πολύ μεγάλη τιμή που μας κάνατε να είστε σήμερα εδώ μαζί μας σε μια σημαντική στιγμή για τη ζωή του καθενός από εμάς. Να είστε βέβαιοι ότι έχουμε γεμάτες μπαταρίες διάθεσης, απεριόριστο κουράγιο, διαβολεμένη όρεξη και επεξεργασμένες θέσεις. Είμαστε πανέτοιμοι να ρηχθούμε από αύριο με ορμή λεόντος, αλλά και με τα αρώματα ενός ευαίσθητου τριαντάφυλλου στον αγώνα για το αύριο της πόλης μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.